Τη σημερινή ημέρα 17 Νοεμβρίου, η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του Οσίου Λαζάρου. Ο Όσιος Λάζαρος από την παιδική του ηλικία ασπάστηκε το μοναχικό βίο. Έμαθε τη ζωγραφική τέχνη και την άσκηση σαν επάγγελμα. Φρόντισε από νεαρή ηλικία να σκληραγωγήσει τον εαυτό του και να μάθει την εγκράτεια. Ήταν ελεήμων με τους άπορους και όσους είχαν την ανάγκη της βοήθειάς του. Έτσι λοιπόν, διακρινόμενος για τη βαθιά του πίστη και τον πλούτο των αρετών του, τιμήθηκε με το αξίωμα της ιεροσύνης. Όταν ο Άγιος χειροτονήθηκε ιερέας, άρχισε σκληρούς αγώνες ενάντια σε όλες τις αιρέσεις. Υπέστη πολλές διώξεις και θλίψεις από τους οπαδούς των αρέσεων ευτυχού, Νεστορίου και Διοσκόρου και όχι μόνο από αυτούς, αλλά και από τους άθεους οικονομάχους ο Όσιος ήταν τόσο ένθερμος υποστηρικτής της πίστεως, που στάλθηκε στη Ρώμη για να αγωνιστεί για τα αποστολικά και πατρικά δόγματα. Επέστρεψε με μεγάλες επιτυχίες από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη. Πηγαίνοντας πάλι στη Ρώμη για τους αγώνες του, αρρώστησε στο μέσο της πορείας του. Έτσι απεβίωσε εν ειρήνη το 867 μετά Χριστόν. Το τίμιο σώμα του ανακομίστηκε και ενταφιάστηκε στην Ιερά Μονή το εβάνδρου τέλος και το Θεόδόξα. κύριε ίσου χριστέ ι του θεού σόν με την αμαρτόλη κύριε ίσου χριστέ ι του θεού σόν με την αμαρτόλη κύριε ίσου χριστέ ι του θεού σόν με την αμαρτόλη η περαγία θεοτόκε σώσον ημάς η περαγία θεοτόκε σώσον ημάς η Παραꯥγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Αμήν.